100 μουσική από 7 χώρες, 20 συγκροτήματα. Το Χανιά Rock Festival με ονόματα που προσελκύουν λάτρεις της ροκ από όλο τον κόσμο είναι έτοιμο να μετατρέψει την Κρήτη σε ένα διεθνές κέντρο μουσικής συνάντησης. Το Χανιά Rock Festival είναι μεγάλο όχι μόνο για τα κριτικά δεδομένα, είναι για τα ελληνικά δεδομένα, μιας και είναι το μοναδικό τριήμερο rock festival στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πια, τα φεστιβάλ είναι μονοήμερα. Εμείς κάνουμε ένα τριήμερο στην Κρήτη και στα Χανιά και μόνο το όνομά μας Χανιά Rock Festival νομίζω ότι προσπαθούμε να τονώσουμε και να δείξουμε ότι αυτή η πόλη έχει αξία και μουσική και πολιτιστική και φέρνουμε κόσμο από όλη την Ευρώπη. Η οικουμενικότητα της rock, η οποία ξεκινάει από τη μελωδικότητα των Beatles και φτάνει μέχρι το ύφος των Rolling Stones, από το drum των Genesis και φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση του Pink Floyd, από τη μοναχικότητα του Iggy Pop μέχρι του Peter Hamill και καταλήγει σε αυτό εδώ το φεστιβάλ, το οποίο δοξάζει τη rock. Ίσως λίγο πιο metal, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση η μαγεία ξεκινάει από τον Παύλο Σιδηρόπουλο και φτάνει οπουδήποτε μέχρι τον Bruce Dickinson και εδώ πέρα η μουσική θα μαγέψει τα πλήθη. Το Χανιά Rock Festival κάνει πρεμιέρα απόψε στον προμαχώνα Σαν Σαλβαντόρε στο παλιό λιμάνι με 10 τοπικά συγκροτήματα σε μια πανδεσία διαφορετικών ήχων και μια ένωση διαφορετικών ηλικιών και μουσικών γούστων. Η δεύτερη μέρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας, γιατί η βασίλισσα του συμφωνικού ροκ, η Τάρια Τούρουνεν, θα παίξει για πρώτη φορά στην Κρήτη. Είναι η νούμερο ένα στο είδος της στον κόσμο, αυτό που λέμε όπερα με ροκ. Μαζί της θα είναι ο Ούλι Γιον Ροθ, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη των Scorpions στα 70s, με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Θα παίξει τραγούδια των Scorpions και προσωπικές επιτυχίες. Είναι ένα φεστιβάλ με υπερεθνικό χαρακτήρα. Γνωρίζετε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός και ειδικά ο μουσικός τουρισμός, επειδή συζητάμε για αυτά τα θέματα, είναι σχεδόν ένα εντελώς διακριτό κομμάτι τουριστικό πλέον διεθνώς. Είναι γεγονός ότι έρχονται πάρα πολλοί Σκανδιναβοί, ειδικά στα Χανιά. Είναι ο μεγαλύτερος προορισμός στην Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 500.000 που έρχονται κάθε χρόνο και κάνουν τις διακοπές τους και πάρα πολλούς που έρχονται ξανά και ξανά. Το θέμα του φεστιβάλ στη Σκανδιναβία είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όλο το καλοκαίρι έχουμε φεστιβάλ τριήμερα και τετραήμερα. Εκτός από τον κιθαρίστα θρύλο των Scorpions που θα ταρακουνήσει την Κρήτη με τα αξέχαστα τραγούδια 4 δεκαετιών, μεγάλα ονόματα της rock σκηνής εμφανίζονται και φέτος στο Χανιά Rock Festival. Και έχουμε βέβαια τους Ιταλούς Συνέρεση, τους Ηρακλειώτες Democracy και τους Decipher από την Αθήνα, οι οποίοι κέρδισαν το διαγωνισμό Γιώργος Μανουσέλης που διεξάγεται τα τελευταία 4 χρόνια στη μνήμη του φίλου μας Γιώργου Μανουσέλη. Το Χανιά Rock Festival κορυφώνεται το βράδυ του Σαββάτου. Και η τρίτη μέρα είναι οι Demons and Wizards, ένα συγκρότημα που στην 20ετή καριέρα δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Πρώτη φορά εμφανίζονται στην Κρήτη λοιπόν. Είναι το πάντρεμα δύο πολύ μεγάλων συγκροτημάτων, Iced Earth και Blind Guardian. Από κάτω είναι το μεγαλύτερο ελληνικό συγκρότημα όλων των εποχών στο χώρο του metal, η Rotting Christ. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Χανιώτη μουσικού Σταμάτη Ζολιδάκη, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στα μουσικά πράγματα της πόλης.